Όταν είναι στη νέα κυβέρνηση, θα σου υπενθυμίζω ότι, και εδώ πρέπει να αναγνωρίζετε είτε κάποια ευθύνη, ότι η ΕΡΤ ξεκίνησε πόλεμο στην κυβέρνηση. Πώς όταν έγινε αυτό, έρχεται κύριε ο Λαντ και ναι, κάνει τα απεργία. Όταν έρχεται η Μέρκελ και κάνει τα απεργία. Όταν φεύγει ο Πρωθυπουργό να πάει στην Κίνα και κάνει τα απεργία. Αυτό όλο τι δείχνει, δείχνει ότι δεν έχετε καμία διάθεση να μιλήσετε με την κυβέρνηση. Εάν δεν έχετε καμία διάθεση να μιλήσετε με την κυβέρνηση εσείς, δεν έχει καμία διάθεση να μιλήσετε η κυβέρνηση με εσάς. Δεν το λέω προσωπικά, το λέω συνολικά. Ποιο τρόπο θα θεωρούσατε, δηλαδή, κύριε Γεωργιάδη, ότι έχουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ για να θέσουν κάποια αιτήματα και να διεκδικήσουν κάποια δικαιώματα από τη στιγμή που ουσιαστικά διάλογος δεν γινόταν πέραν από την απεργία? Είναι τελείως διαφορετικό θέμα το δικαίωμα στην απεργία που είναι σεβαστό. Ναι. Αλλά πότε πρέπει να γίνει όμως, κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό, γιατί αυτή η κυβέρνηση λέει ότι είναι δικαίωμα στην απεργία είναι σεβαστό. Απ' την άλλη όμως δεν επιτρέπει και το δικαίωμα στην απεργία. Δηλαδή πότε να γίνεται η απεργία? Πότε να γίνεται η απεργία? 12 το βράδυ μέχρι τις 5 για να μην ανοχλεί κανέναν. Μιλάτε όλοι μαζί, δεν μπορώ να απαντήσω. Αν θέλετε σε έναν ένα να απαντάω, πάρα πολύ ευχαρίστω. Ναι, ναι, τα ίδια λέμε γι' αυτό. Το δικαίωμα στην απεργία είναι σεβαστό, αλλά να ξέρετε ότι κάθε δικαίωμα τα διδάσκει αυτά ο Πλάτων. Έχει μια δίδυνη αδερφή, την ευθύνη. Ναι. Δεν είναι μόνο δικαίωμα, είναι και ευθύνη. Τώρα, αντί να μπορέσουμε να κάνουμε δυστυχώς μια συζήτηση για ηρεμία και να πούμε, πάμε να βιώσουμε τις πατάλες. Πάμε να κόψουμε αυτούς που έχουν 3 και 4 δουλειές και παίρνουν παχυλούς μισθούς. Ναι. Πάμε να κάνουμε μια ΕΡΤ που θα δουλεύει. Ποιοι παίρνουν παχυλούς μισθούς, κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό τώρα, διότι εδώ πέρα βλέπουμε και κάποια δημοσιεύματα στο διαδίκτυο. Σε ποιους αναφέρεστε? Μισό λεπτό, μήπως αναφέρεστε, μισό λεπτό κύριε Γεωργιάδη, μήπως αναφέρεστε σε αυτούς που μόλις αλλάξατε τη διοίκηση της ΕΡΤ, φέρατε με 3,5 και 4.000 ευρώ μισθό, μήπως αναφέρεστε σε αυτούς, γιατί αυτούς τους έβαλε η νέα διοίκηση της ΕΡΤ από τότε που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΙΜΑΡ. Θα ήθελα μία απάντηση σε αυτό. Ναι, αλλά να μιλήσουμε τώρα. Να μιλήσουμε, σε αυτό που λέτε απαντήστε. Ναι. Δεν έχει ευθύνη για την ΕΡΤ. Ευθύνη έχουν όλοι όσοι κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια και προφανώς τα κόμματα που κυβέρνησαν, αλλά και η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν έρχομαι να προσγειωθώ από το διάστημα. Ναι. Εγώ σας λέω όμως ότι δυστυχώς η ΕΡΤ είχε μετατραπεί στη μεταπολίτευση και βαθμιδών του χρόνου. Κύριε Γεωργιάδη, με συγχωρείτε. Εγώ σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Λέτε ότι πρέπει να κλείσετε την ΕΡΤ για να ανοίξει μια νέα ΕΡΤ. Μισό λεπτό. Διαφανής και αδιάφθοροι. Και εγώ σας λέω, από τότε που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, έχουν γίνει προσλήψεις ειδικών θέσεων, ΠΕΘ, 40-50 άνθρωποι, δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς, όλοι είναι, οι περισσότεροι δηλαδή, το 80% νεοδημοκράτες, οι οποίοι παίρνουν τεράστιους μισθούς. Λοιπόν, πάμε πάλι με τη σειρά. Όχι, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό, σας παρακαλώ. Εγώ ξέρω δημοσιογράφους που βγαίναν στα κανάλια στις ειδήσεις άλλων καναλιών και ταυτόχρονα και πάλι στην ΕΡΤ και πληρώνουν από την ΕΡΤ. Μιλάτε για τώρα, για τη διοίκηση. Μιλάτε από την ΕΡΤ για να βγαίνουν σε άλλο κανάλι. Μιλάτε για επιτυχία. Σαν να πληρώνει το ΜΕΚΑ για να βγαίνει κάποιο στον αντένα. Μα κύριε Γεωργιάδη, μιλάτε για αυτό που γίνεται τώρα επί τη δική σα διοίκηση. Μα αυτό σα ρωτάμε. Τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται τώρα, κύριε Γεωργιάδη. Τον τελευταίο χρόνο θέλουμε να μα πείτε τι γίνεται. 40 χρόνια δεν είναι γίνεται. Αφήστε τα 40 χρόνια τώρα. Μιλήστε για εσά. Μιλήστε για τη δικιά σα την κυβέρνηση και αφήστε τα υπόλοιπα 40. Η δικιά μα η κυβέρνηση δεν μπορούσε να αλλάξει αυτό που γινόταν 40 χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο την κλείνει, την ξανανοίγει μέσω ΑΣΕΤ. Οι καλοί εργαζόμενοι οι οποίοι χρειάζονται στην ΕΡΤ θα μοριοδοτηθούν. Όλοι όσοι χρειάζονται στην ΕΡΤ θα ξαναπιάσουν δουλειά σε 2 μήνες αφού θα έχουν προηγουμένως. Ποιος θα κάνει αυτή την αξιολόγηση, κύριε Γεωργιάδη? Ποιος θα εγγυηθεί αυτή την αξιοκρατία για την οποία μιλάτε? Έχουν πρόβλημα αυτοί που είχαν 3 και 4 δουλειές και παίρνανε πάρα πολλά λεφτά. Κύριε Γεωργιάδη, ποιος θα εγγυηθεί? Ακούστε τώρα κι εσείς όμως. Ποιος θα εγγυηθεί αυτή την αξιοκρατία για την οποία μιλάτε, πάνω στην οποία θα στηθεί η νέα ΕΡΤ? Ποιος θα εγγυηθεί την αξιοκρατία? Όταν είχατε ένα χρόνο περιθώριο να λειτουργήσετε αξιοκρατικά και δημοκρατικά και δεν καταφέρετε να κάνετε τίποτα. Όχι μόνο αυτό, αυτοί που εσείς προσλάβατε, η ΠΕΘ δηλαδή, μόνο αυτοί μπορούσαν να έχουν και δεύτερη δουλειά. Διότι όλοι οι υπόλοιποι εμείς δεν μπορούσαμε να έχουμε δεύτερη δουλειά. Μας απαγορεύεται αυτό. Αυτοί που εσείς προσλάβατε, αυτοί μόνο έχουν δεύτερη δουλειά και παίρνουν τέτοιους μισθούς. Και τώρα εσείς που κάνατε αυτά θέλετε να εγγυηθείτε ότι μια νέα ΕΡΤ θα ανοίξει, πολύ αξιοκρατική και πολύ δημοκρατική. Πώς είναι δυνατόν να το λέτε αυτό? Με τι έχει έγκυα?